Μας λαμβάνεις κοντρόλ. Ένα, δύο, ακούτε. Είμαι η κούτη δύο κόλων. Είμαι αλαφία, οπότε δεν είναι. Η αλαφία μου είναι τετάρτη. Και άλλο. Είμαι αθλητή. Μόλια. Η ολάχα μου είναι η αρετή τετάρτη. Η κανένα είμαστε στο κοριό. Που με έβαζε τα μόρια και οι αγώνες μετά πήγα τους αγώνες και το πω καλή μία για μένα αγώνα. Λέγομαι Ελευθερία Καστρινάκη. Η σχέση μου με την αναπηρία ξεκίνησε όταν ήμουν 16 χρονών, που ξεκίνησα να πηγαίνω στον Άγιο Δημήτριο στο Πανόραμα σαν εθελόντρια. Μετά όταν έγινα 18 άρχισα να κάνω κατασκηνώσεις ως συνοδός ατόμων με αναπηρία. Μου άρεσε πολύ αυτός ο χώρος, τον αγάπησα. Στο μεταξύ σπούδασα και αρχιτεκτονική. Και κάποια στιγμή μετά από 11 χρόνια που έκανα κατασκηνώσεις, η κοπέλα μάλλον που συνόδευα στην κατασκήνωση ξεκίνησε να παίζει μπότσια. Ξεκίνησα να κάνω και τον εξοπλισμό επειδή όντας αρχιτέκτονας μπορούσα να το κάνω, υπήρχε έλλειψη γιατί δεν υπήρχε κανένας στην Ελλάδα που να το κάνει. Οπότε έτσι ξεκίνησα να φτιάχνω. Για 8 χρόνια έφτιαχνα εθελοντικά για αθλητές στην Ελλάδα λόγω έλλειψης, ας πούμε, του εξοπλισμού. Και κάποια στιγμή όταν έγινε πιο καλή κατασκευή και πήγαινε και ήταν πιο σοβαρή, ας πούμε, μπορούσαν να στηρίξουν και έναν επαγγελματία αθλητή, σταμάτησε όλα τα άλλα που έκανα και έκανα μια εταιρεία που κατασκευάζω εξοπλισμό μπότσια και το στέλνω σε όλο τον κόσμο. Ο στόχος μου και το όνειρό μου είναι να μπορέσω να βάλω τον μπότσια στα ειδικά σχολεία στην Ελλάδα. Γενικά είμαι άνθρωπος που δεν μου άρεσε να βγαίνω φωτογραφίες, να προβάλλομαι. Για πολλά χρόνια ούτε οι ίδιοι μου γονείς δεν ξέρανε τι κάνω. Αλλά τον τελευταίο χρόνο αποφάσισα ότι επειδή είναι πολύ σοβαρό το να μπει τον μπότσια στα σχολεία και πλέον με τα social media και με όλη αυτή τη δημοσιότητα δίνει χώρο να ακουστούν πράγματα, οπότε αποφάσισα ότι όσο και αν δεν μ' αρέσει θα το κάνω γιατί υπάρχει ανώτερο στόχος τώρα. Οπότε και φωτογραφίες βγαίνω πλέον και συνεντεύξεις αποφάσισα ότι θα δίνω και πλέον κάνουμε παρουσιάσεις με τον Γιώργο στα σχολεία. Πηγαίνουμε και σε σχολεία που δεν είναι ειδικά για να γίνεται ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών και παρουσιάζουμε τον μπότσια. Αλλά πλέον πηγαίνουμε και σε ειδικά σχολεία και το παρουσιάζουμε, ούτως ώστε να μαθευτεί το άθλημα και στην ειδική αγωγή, γιατί δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Αλλά τι να κάνουμε. Χρειάζεται κοίγο, οπωσδήποτε. Κοίγο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γενικά το μπότσια, και αυτός είναι και ο λόγος που είναι ένα τόσο συμπεριληπτικό άθλημα, η μόνη κινητική δυνατότητα που απαιτεί, ας πούμε, για να μπορεί κάποιος να παίξει είναι να κουνάει έναν οποιοδήποτε μη στο σώμα του. Αν κουνάει έστω και έναν μη στο σώμα του ένας αθλητής, μπορεί να παίξει μπότσια. Οπότε, τώρα, ανάλογα με την κινητική δυνατότητα του ο καθένας και το τι ελέγχει καλύτερα, επιλέγει και το τι εξάρτημα, ας πούμε, θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να απελευθερώσει την μπάλα από τη ράμπα. Οπότε εδώ πέρα ο Γιώργος μας, ας πούμε, που έχει καλό έλεγχο του σβέρκου του, παίζει με mouth pointer, που είναι δηλαδή το βάζει στο στόμα και απελευθερώνει την μπάλα. Ο Γρήγορ. Η Έλλη. Δύο ήταν. Γιατί. Βάλλη. Με φέρει βάλλη. Έτσι ένα. Έτσι. Πάντο ήταν. Και
e da di conta due di altra boccia di cose è un e poi di conta una cena o cazzo di cena cena di più. Σε ό,τι αφορά τον συνοδό, τον συναθλητή, τέλος πάντων, συνοδό συναθλητή, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Γενικά στην Ελλάδα, οτιδήποτε, οποιαδήποτε δράση αφορά τα άτομα με αναπηρία, με κάποιο τρόπο στηρίζεται σε θελοντές. Παραδοσιακά όλα αυτά τα χρόνια στηριζόμαστε σε θελοντές και εγώ ίδια θελοντρία είμαι 13 χρόνια, δεν πληρώθηκα ποτέ για το ότι είμαι συνοδός. Αλλά όταν απαιτείς από κάποιον να είναι τρεις φορές τη βδομάδα να αφιερώνει τα απογεύματά του σε αυτό το πράγμα και αν το βλέπεις και εσύ πιο σοβαρά, θέλει και παραπάνω προπονήσεις, αλήθεια είναι. Δηλαδή το ιδανικό, αν κάποιος έχει βλέψεις κάποια στιγμή να μπει στην εθνική, θέλει καθημερινές προπονήσεις. Αυτό δεν μπορείς να το περιμένεις από κάποιον που είναι θελοντής. Οι άνθρωποι πρέπει να πληρώνουν για τη δουλειά που κάνουν. Οπότε εκεί τώρα μπαίνει και το θέμα της χρηματοδότησης. Γιατί το ιδανικό θα ήταν κανονικά να πληρώνονται από την ομάδα. Οι ομάδες δεν παίρνουν πια χρηματοδότηση. Δηλαδή τώρα στους Ολυμπιακούς που γυρίσαμε και με δύο μετάλλια στον Μπότσια, εκείνες τις μέρες ανακοινώθηκε ότι κόβεται η χρηματοδότηση του μαζικού αθλητισμού στην Ελλάδα. Στα παραολυμπιακά αθλήματα. Δηλαδή από φέτος, από τη χρονιά που μας έρχεται, δεν έχουμε χρηματοδότηση ούτε για τον προπονητή μας. Δηλαδή, τι να ζητήσουμε, να ζητήσουμε να πληρώσουν και τους εθελοντές που έρχονται και ως συνοδοί στον BC3. Δεν πληρώνει κανένα τίποτα, πουθενά. Οπότε, βαφίεται μετά στο αν έχουν οι γονείς χρήματα να πληρώσουν ένα συνοδό να έρχεται με το παιδί τους. Και βλέπεις ότι επειδή τα επιδόματα όλο και κόβονται, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Οπότε, είναι ένας φαύλος κύκλος. Και καθώ έτσι αποφασίζεις. Αυτό είναι μόνο το παράπονο μου που αλλάζω κάτι καλό τίμενο. Έτσι κόσμο τώρα δικά μου να πω πέρα που την έχω και το την έχω για τρία τουλάχιστον κόλλα. Την εταιρεία που μου τη δίνει. Αλλά και την που θέλει να είναι μαζί μου. Ο λόγος που πρέπει να βγαίνουν είναι ότι πραγματικά οι άνθρωποι, αν δεν συνηθίσουν να βλέπουν ανθρώπους με αναπηρία στον δρόμο, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν να κοιτάνε. Δηλαδή είναι. Αν θέλει κανείς το καλό του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα, πρέπει να βγαίνει από το σπίτι του. Δηλαδή, ο άνθρωπος που πάει και παρκάρει μπροστά στη ράμπα, πάει και παρκάρει μπροστά στη ράμπα γιατί δεν πιστεύει ότι θα περάσει ανάπηρος από εκεί. Γιατί δεν τους βλέπουν ποτέ να κυκλοφορούν έξω. Δηλαδή, είναι το α και το ω να αρχίσουν οι άνθρωποι να βγαίνουν από το σπίτι τους. Για να σταματήσει πια. Έτσι ο κόσμος θα σταματήσει να κοιτάει περίεργα. Όταν θα τους βλέπει καθημερινά να κάνουν τα πράγματα που κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Θα το πω, όχι. Και εγώ έτσι ήμουνα, εγώ ήμουνα να έγινα από το σπίτι. Επειδή ο κόσμος κοιτάει. Και για το θέλω να σου πω να μην βλέπετε. Να μην του νοιάζει τίποτα. Ούτε ο κόσμος τι κάνει. Να το κάνει με την καρδιά σου. Είναι το θέμα. Είναι φαύλος κύκλος αυτό στην Ελλάδα. Εμένα αυτό με πονάει περισσότερο, γιατί λόγω της δουλειάς μου μιλάω με ανθρώπους με αναπηρία από όλο τον κόσμο. Και πραγματικά ζούμε στην τρίτη χώρα στον τρίτο κόσμο της αναπηρίας. Η Ελλάδα δηλαδή είναι από τις πιο μη προσβάσιμες χώρες του κόσμου. Και γι' αυτό δεν βλέπουμε αμαξίδια έξω. Στον ελληνικό πληθυσμό το 10% είναι άνθρωποι με αναπηρία και είναι στα σπίτια τους. Δεν τους βλέπουμε. Πραγματικά ο κόσμος πιστεύει ότι δεν υπάρχουν. Γι' αυτό παρκάρει στις ράμπες, γι' αυτό παρκάρει στις αναπηρικές θέσεις πάρκινγκ. Γι' αυτό φέρεται έτσι. Όχι γιατί είναι ανέστητος ο Έλληνας, γιατί δεν τους βλέπει. Στην Ελλάδα, μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη βδομάδα που μιλάμε, δεν υπάρχει προσωπικός βοηθός. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση για να δοθούν χρήματα σε έναν άνθρωπο που έχει την αναπηρία του, να μην μένει άλλο με τη μαμά του.
να βρει έναν άλλο άνθρωπο που να μπορεί να τον πληρώσει για να είναι ο προσωπικός του βοηθός. Αυτό είναι αυτές τις μέρες. Οι αιτήσεις γίνονται αυτές τις μέρες. Αυτό είναι ένα κεκτημένο 30 χρόνων στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, οι άνθρωποι με αναπηρία μένουν με τη μαμά τους μέχρι η μαμά τους να φύγει από τη ζωή. Αυτό μιλάμε τώρα για μια χρόνια κούραση σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, σκέψω ότι εγώ είμαι μαμά, έχω ένα παιδί 8 χρονών και ένα παιδί 4. Ξέρω ότι μετά από κάποια χρόνια δεν θα χρειάζεται να τους πηγαίνω σε μέρη, θα πηγαίνουν μόνοι τους. Αυτοί οι άνθρωποι γερνάνε και έχουν ένα παιδί με αναπηρία το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από εκείνους. Αυτό φέρνει μια χρόνια κούραση, εκνευρισμό και από κάποια φάση και μετά δεν μπορούν πια να τους πηγαίνουν σε μέρη. Ναι, έχουν ευθύνη και οι συγγενείς των ανθρώπων, αλλά είναι πραγματικά κουρασμένοι. Το κράτος φταίει γι' αυτό. Να πω κάτι. Εγώ του τα γόνετε. Πηγαίνω κάθε χρόνο με την κυρία εδώ και με τη μαμά. Επειδή δεν μπορούσε η ελληνική. Η αναπηρία είναι 24 ώρες. Ο προσωπικός βοηθός που υπάρχει σε υπόλοιπες χώρες είναι 24ωρου βάσεως. Είναι 3 μεροκάματα. 3 άνθρωποι εναλλάσσονται σε ένα 24ωρο. Αυτονομία. Μα γι' αυτό υπάρχουν οι ράμπες στους δρόμους, για να μπορούν οι άνθρωποι να ανεβαίνουν με το μαξίδιο τους μόνοι τους. Γι' αυτό υπάρχουν οι θέσεις αναπήρων, για να μπορούν οι άνθρωποι να οδηγούν το αμάξι τους και να μπουν μόνοι τους στο αυτοκίνητό τους. Κανένας άνθρωπος με αναπηρία που τουλάχιστον έχει την πληγία του και έχει τα χέρια του γερά, κανείς δεν θέλει να έχει συνοδό. Κανείς δεν θέλει να τον σπρώχνει κάποιος. Θέλουν να είναι επίσης ώρες, θέλουν να είναι δίπλα με τους φίλους τους και να κυκλοφορούν στον δρόμο. Δηλαδή, ένα σώμα που δεν σε εξυπηρετεί, αλλά υπάρχει εκεί μέσα ένα μυαλό το οποίο λειτουργεί 100%. Και δίνει χώρο να αποδείξει κάποιος την αξία του. Δηλαδή, όταν βλέπεις αγώνες μπότσια ή ειδικά άμα βλέπεις παραολυμπιάδα, με ανθρώπους που έχουν δουλέψει τόσο πολύ ώστε να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, και βλέπεις ανθρώπους που σωματικά είναι αυτό που θα έβλεπε ένας μέσος Έλληνας στον δρόμο και θα έλεγε για τον κακομοίρη. Και τους βλέπεις εκεί και διαπρέπουν και κάνουν πράγματα που εσύ δεν θα τα σκεφτώσουν. Και δίνεται χώρος να αλλάξει και η εικόνα που έχουν οι υπόλοιποι άνθρωποι για την αναπηρία. Αυτό είναι τεράστιο βήμα, τεράστιο επίτευγμα που μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος που αλλιώς θα λέγανε καημένο και τον ίδιο και την οικογένειά του. Και εκεί ξαφνικά έχεις μέσα στην οικογένειά σου έναν παρολυμπιονίκη. Το μπότσια δεν είναι ένα χόμπι, δεν είναι κάτι που κάνουν δύο απογεύματα την εβδομάδα, είναι η καριέρα τους, γι' αυτό σηκώνονται το πρωί. Γι' αυτό λέω, εγώ ξέρω τι αξία έχει, γιατί μιλάω με τους ανθρώπους αυτούς. Και με πονάει που δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερους ανθρώπους τέτοιους στην Ελλάδα. Μπορεί ο κόσμος μας να μας νεύει τα αγιούια. Άρα δεν είμαστε αγιούια, μπορώ να πω. Εγώ είμαστε άνθρωποι. Εδώ είστε και μαλώνουμε. Στον αθλητισμό που αφορά τους ανθρώπους με αναπηρία είναι όλοι αγγελούδια και ότι θα είναι όλα... δεν θα υπάρχουν εντάσεις, όλο αυτό το πράγμα, το οποίο είναι μια μεγάλη μπαρούφα. Οι άνθρωποι που έχουν αναπηρία είναι άνθρωποι. Και έχουν τις αδυναμίες και τις δυσκολίες και τις κακίες τους και, και την αγάπη τους και όλη την γκάμα των συναισθημάτων που έχουν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Δηλαδή, καμιά φορά λέω κι εγώ τα παρασκήνια από πράγματα που συμβαίνουν στο Πανελλήνιο και μου λένε καλά, γίνονται τέτοια πράγματα στην αναπηρία. Φυσικά και γίνονται στην αναπηρία. Και είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβεις, ότι οι άνθρωποι που έχουν αναπηρία είναι άνθρωποι. Με τις αδυναμίες που έχουν και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Και όλες αυτές οι μικρότητες θα συμβαίνουν και στην αναπηρία. Ας το πάρουμε απόφαση. Εκαλύτω το πρωίγκο την Αγία. Εκαλύτω την άλλη που εγώ την Αγία. Εκαλύτω την τελευταία παιδιά μου που με κυρίζει τέτοια ώρα. Ότι πούτα την ίδιο. Εκαλύτω και τον τάπο. Να διάτω κάτι άλλο που είναι που είχαει μαζί μου. Και τους Αιτούς, ευχαριστούμε πρόεδρο. Την Προεδράρα, τον Πάρη τον Αλβανό. Δηλαδή, πραγματικά νιώθουμε πια ότι έχουμε μια ομάδα πολύ γερή να μας στηρίζει σε ό,τι κάνουμε. Ό,τι κάνουμε είναι δίπλα μας. Είναι δίπλα μας. Εκαλύτερο και στην...
με βοηθάει και εγώ κάνουμε πάντου παλτία και εγώ και το έτσι